Στα πλαίσια συμπλήρωσης 25 χρόνων λειτουργίας του, το κέντρο ρινοπλαστικής οτοπλαστικής Αφροδίτη πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέματα υγείας και ομορφιάς. Θέλω να συγχαρώ τον εξαίρετο συνάδελφο και εξαίρετο επιστήμονα, ο τωρινό λαριγκολόγο Βασίλη Παυλιδέλη, εξειδικευμένο σε θέματα πλαστικής μύτης και προσώπου, για την 25η προσφορά του στην αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν από λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα τη μύτης. Στο Open Day και στο κάλεσμα του γιατρού Βασίλη Παυλιδέλη μέσα από το διαδίκτυο, ανταποκρίθηκαν δεκάδε ενδιαφερόμενοι που του απασχολούν προβλήματα ρινοπλαστική και οτοπλαστική. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ενημέρωση. Το διαδίκτυο θεωρείται ο αποδοτικότερο και ευκολότερο τρόπο για να αποκτήσει κανεί την πληροφόρηση. Δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα να, να σε καλούν κάπου για να, σου, για να σε ενημερώσουν. Ο κύριο Παυλιτέλη κατάφερε να μετατρέψει μια επιστημονική ημερίδα σε ένα ευχάριστο διάλογο με του ενδιαφερόμενου να μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από την ενημέρωση που είχαν και από τις πολύτιμες συμβουλές του. Ο ενδιαφερόμενος σήμερα, εκείνο που έχει να προσέξει περισσότερο από όλα, είναι η επιλογή του κατάλληλου και πιο εξειδικευμένου γιατρού για την επέμβαση που προτίθεται να κάνει στη μύτη ή στα αυτιά του. Ο Πανελλήνιος Ιατρικό Σύλλογο δίνει μεγάλο βάρο για τη συμβολή του στην διαβίου εκπαίδευση των γιατρών παλαιότερων και νεότερων. Το κέντρο Αφροδίτη και ο διευθυντή του, γιατρό Βασίλη Παυλιδέλη, είναι επί σειρά ετών μεταξύ των κορυφαίων στον χώρο τη ρινοπλαστικής και οτοπλαστική. Η πατρίδα μα έχει κάνει τεράστια βήματα στον τομέα τη ρινοπλαστικής και οτοπλαστική. Αυτό οφείλεται στου κορυφαίου επιστήμονε του χώρου, μεταξύ των οποίων οποίων συγκαταλέγεται και ο διεθνώς καταξιωμένος φίλος γιατρός Βασίλης Παυριδέλης.